Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Είναι μια εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού και σήμερα για μια ώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, βλέπετε και το τηλέφωνο, για να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα της εκπομπής, για τα ερωτήματα και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, για τα DVD του κυρίου Ατζακλή, για τα δώρα τα οποία δίδουμε, για τις προσφορές που κάνουμε τα καταστήματα που συνεργάζονται με αυτήν την εκπομπή. Πριν κάνω και πω δύο λόγια έτσι και κάνω μια αρχική εισαγωγή, στο σημείο αυτό να δούμε με ποιους θα συνομιλήσουμε σήμερα. Εκτός από τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλη Ατζακλή, έναν εξαίρετο επιστήμονα, σταθερό συνεργάτη. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε καλησπέρα, και πάλι εδώ κοντά. Μια εκπομπή καινούρια, με ένα καινούριο θέμα. Να δούμε, να συνομιλήσουμε τον ελληνοξενικό πολιτισμό, αλλά έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον πρεσβευτή της Ελλάδος στο εξωτερικό, κύριε καθηγητά, κύριε Καμπιζιόνι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι χαρά και τιμή μας που είστε και σήμερα κοντά μας. Οι φίλοι της εκπομπής σας έχουν παρακολουθήσει από τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις στην Αμερική. Τώρα σας γνωρίζουν και σας βλέπουν και στο στούντιο. Το είχαμε πει, είχαμε δεσμευτεί ότι θα έρθετε εδώ. Σας εκτιμάμε ιδιαίτερα, διότι οι γνώσεις σας είναι απεριόριστες και όλοι μαζί εδώ προσπαθούμε να δείξουμε και να δούμε τις αλήθειες της Ορθοδοξίας, τις αλήθειες της φιλοσοφίας. Όλα αυτά θα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Να πω δύο λέξεις και θα επανέλθουμε στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε και τη συγγραφική μου δραστηριότητα, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι η αρχαία φιλοσοφία και είναι η πρώτη ουσία και αθανασία της ψυχής στο βιβλίο μου για την ψυχή, για την έννοια της ψυχής. Την ψυχή ουσιαστικά μέσα στη φιλοσοφία και στους πατέρες Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου, ο χρόνος, η αξιοποίηση του χρόνου, η δημιουργικότητα του χρόνου, η δραστηριοποίηση θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας προβληματίζουν εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα. Το τρίτο βιβλίο είναι η φύση και η σιωπή στον Νεοπλατωνισμό και στον Πλωτίνο. Θα μιλήσουμε σήμερα για Πλωτίνο, για Πλάτωνα, για Αριστοτέλη, για Σοκράτη, μεγάλες μορφές του γίγαντες του πνεύματος. Πρεσβευτές της Ελλάδος στο εξωτερικό, να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία, ένα βιβλίο το οποίο έχει αναλύσει ο καθηγητής ο κ. Καμπιζιόνης, που θα τον ακούσουμε σε λίγο. Τη σχέση των δύο αυτών κόσμων παρουσιάζω στο έργο μου αυτό και θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Για τα 5 αυτά βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, πριν περάσουμε στους αγαπητούς συνομιλητές, να δούμε λίγο ποιοι βοηθούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είναι τα καταστήματα Άρτος και Τέχνη. Κάνουν πολλές προσφορές. Βρίσκονται στο Παγκράτη, Φιλολάου, Αυγή στο Νέο Ηράκλειο, Μεσογείων 48, Άρτος και Τέχνη, Άρτος Αεροπλαστία. Πολλές προσφορές για αυτά τα καταστήματα. Επίσης, το επόμενο κατάστημα που συμβάλλει στην προσπάθειά μας για να συνεχίσουμε είναι ο Παράδεισος, ένα αρτοσαροπλαστείο που βρίσκεται στο Μαρούσι. Μάλιστα, έχω μια προσωπική φιλία με τον δημιουργό του καταστήματος, όπου με αγνά υλικά, με προζύμι δημιουργεί όλα αυτά τα προϊόντα. Τα φέρνει από τα Γιάννενα. Είναι Λεωφόρος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου 73 στο Μαρούσι. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις προσφορές αυτές. Και προχωρώντας, το επόμενο κατάστημα είναι ένα άλλο που εστιατόριο που λέγεται Κατσαρόλα και έχει αγνά υλικά, αγνό παραδοσιακό φαγητό, ελληνική και πολιτική κουζίνα. Είναι τα καταστήματα που βοηθούν και είδατε και νωρίτερα το Άρτος και Μέλι, ένα άλλο ζαχαροπλαστείο το οποίο βρίσκεται στο Νέο Κόσμο. Πρέπει λοιπόν να προβάλλει κάποιος, αν επιθυμεί, τις ιδέες, τις σκέψεις του, τις εργασίες του, όλα αυτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή από αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κύριε Καμπιζιόνι, χαιρόμαστε που είστε εδώ, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε για τα θέματα της φιλοσοφίας. Ο κόσμος διψάει, συνεχώς ρωτάει. Θέλουμε πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στην ουσία του θέματος, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το έχω μελετήσει μέσα από τη διδακτορική μου διατριβή, μέσα από τα έργα μου. Θέλω να δούμε λίγο, να δούμε στο σήμερα, στο διατάφτα, στο ο ελληνισμός της ομογένειας, αφού γκράζεται την κρίση που υπάρχει στη χώρα μας, πώς αντιδρά ουσιαστικά, γιατί ξέρω ότι εδώ είναι η πατρίδα σας, αλλά είστε πολλά χρόνια στην Αμερική, όμως έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας εδώ στην πατρίδα. Άρα, να δούμε λιγάκι, οι Έλληνες ομογένειας πώς αντιδρούν. Είμαστε όλοι μαζί, ο ελληνισμός είναι ένας, άρα η σύμπραξη, η στήριξη
της προσπάθειας αυτής είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε καθηγητά. Ευχαρίστως. Επιτρέψτε μου πρώτα να πω πόση χαρά αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην πατρίδα και μαζί σας και συμμετάσχω στο ωραίο αυτό πρόγραμμα που έχετε. Είχατε την καλοσύνη να πείτε ότι έχω γνώση απεριόριστη, πρέπει να το διορθώσω. Η διαφορά είναι ότι ξέρω ότι δεν ξέρω, τότε που πολλοί δεν ξέρουν. Να είστε καλά, η ταπεινότητά σας. Δεν ξέρουν. Να σας πω για την ομογένεια, βέβαια, συναισθανόμεθα, είμαστε ένα. Από καταβολής κόσμου έλεγα ότι οι ελλαδικοί Έλληνες και οι Έλληνες της Διασποράς πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τώρα αυτό είναι απαραίτητο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Το όνομά μας έχει διασυρθεί, δυστυχώς, και χρειάζεται οπωσδήποτε να επανακάμψουμε, να νοικοκυρευτούμε και να καταφέρουμε πάλι να λάμψουμε όπως λάμπαμε πάντοτε. Βεβαίως. Η ομογένεια έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Βέβαια, δεν γίνανε πολλά πράγματα τους ώστε να είναι συμπτυγμένοι, γιατί και εκεί πέρα έχουμε πολλούς συλλόγους, αντί να έχουμε έναν πανελλήνιο σύλλογο για ναι. να μπορούμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Ναι. Όμως ξέρω ότι ο Τσαχάρης, παραδείγματος χάρη, ένας από την Βοστόνη, έστειλε 2 εκατομμύρια δολάρια για τα συσίτια. Η ομογένεια συμπάσχει. Βέβαια, έχουμε μεγάλη ζημιά ως προς την φήμη και φανταστείτε στο πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκω, ο καθαριστής που δεν ήξερε που είναι η Ελλάδα με ρωτάει τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, στην πατρίδα σας. Συνεπώς έχουμε μεγάλο έργο να κάνουμε και πρέπει, υπάρχει κόσμος, δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε, δεν θα πρέπει να χάσουμε το κουράγιο μας. Είναι, πρέπει να υπάρξει σύμπραξη και στήριξη, κυρία Τζακλή, να δούμε σε εσάς και να επανέλθουμε σε λίγο στον καθηγητή μας. Πρέπει να υπάρξει στήριξη και σύμπραξη. Σήμερα αναλύουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Το έχετε αναλύσει κι εσείς στο έργο σας Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Ασχολείστε χρόνια με τηλεοπτικές, στρατιοφωνικές παραγωγές. Να σας ακούσουμε λιγάκι την αξία του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για να καταλάβει κανείς, αγαπητέ μου Γιώργο, την αξία του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, πρέπει να είναι Έλληνας στην ψυχή, στην καρδιά, στη σκέψη του και να αγαπάει την Ελλάδα. Όταν αγαπάς την Ελλάδα, θα καταλάβεις βαθιά, πολύ βαθιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Αν σκεφτείς ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο πρωτοπόρος αυτού του έργου και νομίζω με θεϊκή δύναμη κατέβηκε και κατέκτησε τον κόσμο για να μεταδώσει τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος και τη γλώσσα που μέχρι τότε υπήρχε, ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν στον αντίποδά του, δηλαδή χρονολογικά πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίες ημερομηνίες αυτές. Το 330 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, το 330 μετά Χριστόν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και οι δύο μεγάλοι Έλληνες αυτοί, και ήταν Έλληνας ο Μέγας Κωνσταντίνος, ήταν Έλληνας όχι από καταγωγή τελείως, από τη μητέρα του μόνο Έλληνας, αλλά ήταν Έλληνας εκ πεπιθήσεως. Ναι. Αγαπούσε την Ελλάδα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είχε μελετήσει την Ελλάδα. Είχε πειθαρχία ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ήταν αγαπητός στο στράτευμα ακριβώς όπως ήταν αγαπητός και ο Μέγας Αλέξανδρος, που κλαίγαν οι στρατιώτες γι' αυτόν. Όταν μια φορά του είπαν ότι, κοίταξε αρχηγέ, κουραστήκαμε, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε στην πατρίδα. Λέει και εγώ κουράστηκα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο έργο να επιτελέσουμε. Και αφού δεν θέλετε λοιπόν, τους κοίταξε στα μάτια όλους και τους λέει, φύγετε. Και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό του. Αυτοί κάθισαν απ' έξω 2 ημερών. Δεν φεύγανε. Και όταν όλοι αποφασίσανε να μείνουνε, πήγανε με κλάματα και τον εσηκώνανε τον Αλέξανδρο και λέει ο Αλέξανδρος, τώρα αισθάνομαι ότι δεν είμαι πια ορφανός. Διότι θα φεύγατε, λέει, και θα με αφήνατε να με φυλάνε οι βάρβαροι. Από δεν το πίστευε δηλαδή ότι ήταν βάρβαροι οι άλλοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Γιατί λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είπε το εξής καταπληκτικό, βέβαια. Είχε μέντορα, είχε μεγάλο φιλόσοφο πίσω του και τα είπε όλα αυτά. Αριστοτέλης. Είπε το εξής, ότι για μένα ένας κακός Έλληνας είναι βάρβαρος. Και ένας Πέρσης καλός είναι για μένα Έλληνας. Δηλαδή έδωσε την ηθική διάσταση του πολιτισμού. Του πολιτισμού. Πρέπει να είμαστε και ηθικοί, όχι μόνο με τον τίτλο Έλληνες, αλλά και. Όντως εμείς λοιπόν οι Έλληνες, με αυτόν τον τρόπο, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που μας έχει σαν κύριο θέμα ο κύριος Φουντουλάκης σήμερα εδώ, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, μας κάνει να σκεφτούμε ότι ο αρχαίος πολιτισμός είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ανώτερο, ανώτατο επίπεδο, αλλά ήθελε ένα συμπλήρωμα.
ήθελε μια συμπληρωματική ματιά επάνω του από το Θεό. Και αυτή η συμπληρωματική ματιά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε να δώσει την πλέργια αλήθεια και να φωτίσει όλα τα φαινόμενα, ακόμα και του θανάτου, της Αναστάσεως των νεκρών, που δεν το είχαν καταλάβει οι άνθρωποι, πώς και πώς δεν το καταλαβαίνανε άλλωστε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αρχαία Ελλάδα είχε έτοιμο ένα κορμό ενός δέντρου, αυτό που λένε το στέλεχος. Και πάνω σε αυτό ήρθε ο Απόστολος Παύλος, ήρθε ο Απόστολος Πέτρος, ήρθε ο Απόστολος Ανδρέας και βάλαν τα εμβόλια τους για να καρποφορήσει. Ο δέκαρπος αυτός είναι γλυκύτατος. Λέγεται ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και είναι ανυπέρβλητος. Δεν μπόρεσε καμία φυλή, κανένας τίποτα στον κόσμο αυτόν να φτάσει πιο ψηλά από αυτό που λέμε. Βεβαίως, κύριε Τζαγλή, αληθινό όμως ελληνοχριστιανικό. Είναι ωραία τα λόγια σας. Να περάσουμε εδώ στον καθηγητή μας, τον κύριο Καμπιζιόνη, που είναι χαρά και τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, στο έργο μου Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία έχω αναλύσει τους δύο αυτούς κόσμους. Και επειδή ξέρω ότι έχετε μελετήσει το σύγγραμμα αυτό, που μέσα από κόπο και μια πολιτική έρευνα έχω καταλήξει κάποια συμπεράσματα, τα οποία συνεχώς ρωτούν οι φίλοι. Την προηγούμενη εβδομάδα κατακλείστηκε το τηλεφωνικό κέντρο από ερωτήσεις. Τι είναι αρχαία φιλοσοφία, πώς συνδέονται αυτοί οι δύο κόσμοι. Να δούμε κάποια παραδείγματα, τα οποία τα αναφέρω εγώ στο βιβλίο μου κτλ. Να σας ακούσουμε λίγα, γιατί ξέρω αγαπάτε αυτά τα θέματα της φιλοσοφίας και της θεολογίας, έχετε ιδιαίτερη αγάπη. Και τα διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο τα θέματα αυτά. Να σας ακούσουμε. Επιτρέψτε μου να πω πρώτα απ' όλα ότι η φιλοσοφία είναι επίτευγμα του ελληνικού πνεύματος. Υπήρχαν και άλλοι πολιτισμοί πριν από τον ελληνικό πολιτισμό, όπως γνωρίζουμε, αλλά ήταν θρησκοληψίες. Ενώ το ελληνικό πνεύμα δεν φοβόταν τον Θεό, τον σεβόταν την θεότητα. Ναι. Και ο Θαλής, όπως γνωρίζουμε, ήταν από τους πρώτους που είπε ότι αν έχουμε μια αστραπή, δεν είναι τα πνεύματα, τα πονηρά τα οποία θέλουν να μας καταστρέψουν, είναι απλώς δύο σύννεφα τα οποία έχουν ένα θετικό, θετικό, ένα αρνητικό. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί ότι η φιλοσοφία είναι επίτευγμα ελληνικού πνεύματος, προς μεγάλη μας βέβαια υπερηφάνεια. Τώρα, με την φιλοσοφία πραγματικά πολύ σωστά ο φίλτατος γιατρός κ. Δαγκλής είπε ότι έγινε, ας το πούμε, ένα εξαίρετο, μια συνήφανση και προσαρμογή και σωστή επεξήγηση, πράγμα το οποίο κάνετε εσείς, του πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας κάνουν το κλασικό μας φιλοσοφικό πνεύμα προπαίδεια στον χριστιανισμό. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι πράγματι ο Σωκράτης εδίδαξε τον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας εδίδαξε τον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης εδίδαξε τον Μεγαλέξανδρο, ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως υπόθηκε, διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Οπότε όταν ήρθε ο χριστιανισμός, ή το εύκολο πλέον, ή τουλάχιστον όχι τόσο δύσκολο, να γίνουν αντιληπτά τα μεγάλα χριστιανικά δόγματα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να είμαστε περήφανοι και είμαι περήφανος για το έργο που έχετε κάνει, διότι πραγματικά είναι ο ελληνοχριστιανικός μας πολιτισμός ένα μεγάλο κεφάλαιο άξιο εκτεταμένης προβολής. Τώρα στο δικό σας θαυμάσιο έργο, το οποίο φροντίζω να διαδώσω στην Αμερική και πιστεύω ότι πρέπει να μεταφραστεί στην Αγγλική. Επιτυγχάνεται αυτό το σκοπό και επιστρέφοντας στην Αμερική εννοώ να προωθήσω αυτό στον ελληνικό τύπο, καθώς και στην θεολογική μας σχολή του Brookline. Ναι. Πράγματι, επαναλαμβάνω, το έργο σας «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» χρειάζεται να μεταφραστεί και στην Αγγλική. Να είστε καλά, κύριε καθηγητή. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Βλέπουμε και το έργο μου τώρα, για να ξέρουν και οι φίλοι για ποιο έργο μιλάτε. «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» είναι το έργο αυτό που μιλάω, είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης από το από το Μετέωρο, από τη Μονή του Μεγάλου Μετέωρου. Γιατί, κύριε καθηγητά, αυτό που βλέπουμε και μέσα από την έρευνά μου έχουμε καταλήξει είναι ότι υπάρχουν τοιχογραφίες σε μοναστήρια μεγάλων φιλοσόφων που ουσιαστικά αυτά που λέμε υπάρχει πιστοποίηση και σε αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι ο χριστιανισμός επιβράβευσε τις αλήθειες των μεγάλων φιλοσόφων και έχει σε πρόναους ενάρτηκες ναών. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν, στα Ιωάννη υπάρχει σε μία μονή, τους μεγάλους φιλοσόφους, γιατί είπαν αλήθειες ουσιαστικά. Ναι,
Είπαν αλήθειες και μάλιστα έχω και στο σημείο αυτό και δύο λόγια και περνάμε και στον κύριο Τζακλή να το σχολιάσουμε. Ο Άγιος Νεκτάριος, πολλοί δεν το ξέρουν κύριε καθηγητά και κύριε Τζακλή, ότι έχει γράψει ένα λόγο για την φιλοσοφία. Είναι περίφημος ο ύμνος του Αγίου Νεκταρίου για τη φιλοσοφία και λέει επιγραμματικά, αναφέρω ότι ο Έλληνας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος στο έργο του, είναι πλασμένος φιλόσοφος, είναι και πλασμένος χριστιανός. Είναι πλασμένος να γνωρίζει και την αλήθεια και να διαδίδει στα άλλα έθνη. Και ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν μιλάει και πολλοί δεν γνωρίζουν, γιατί όλοι ξέρουμε τον Ιωάννη τον Μαυρόπους, που το αναφέρω στο έργο μου, τον Ιουστίνο τον Μάρτυρα και φιλόσοφο, μάλιστα, ναι, που συνδυάζει την φιλοσοφία και τη θεολογία, τους τρεις ιεράρχες που σπούδασαν στην Αθήνα. Τρεις φωστήρες. Που σπούδασαν. Έχουμε δηλαδή πολλά παραδείγματα, αλλά για τον Άγιο Νεκτάριο όμως, ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που μιλάει για την, αυτό που είπατε πριν, ότι για την ελληνική φιλοσοφία, ότι είναι ουσιαστικά το προστάδιο του χριστιανισμού, δεν το ξέρουν πολλοί και κάποια εκπομπή έτσι θα το αναλύσουμε. Κύριε Τζακλή, ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Τι να πω μπροστά σε εσάς που είσαστε καθηγητές, εγώ είμαι ελεύθερος σκοπευτής, αισθάνομαι εδώ πέρα. Ωραία τα λέτε, αλίμονο. Επειδή ξέρω ότι με αγαπάτε και σας αγαπώ και εγώ υπερβολικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γι' αυτό αυτή η αγάπη μας δένει και έτσι παίρνω και εγώ το θάρρος. Βέβαια. Που δεν έχω καμία επιστημονική έδρα. Παρά μόνο τη φιλία σας και την αγάπη σας. Έχετε στην καρδιά των φίλων. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Να πω ότι ο αναστημένος βασιλιάς της καρδιάς μας έγινε ο Χριστός από τον καιρό που ο Απόστολος Παύλος ήρθε και μόχθησε. Μόχθησε κυριολεκτικά. Λέει, εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα, θέλετε να με ελέγξετε αν είμαι Απόστολος και μου λέτε αυτά τα πράγματα. Εγώ, λέει, ελιθάστην, δηλαδή πετροβολήθηκα και με είχαν σαν νεκρό και με πετάξανε στα σκουπίδια. Και την άλλη μέρα ο Κύριος με ανέστησε και ήρθα εδώ πέρα. Εγώ έφαγα, λέει, τρεις φορές, με ραβδίσανε τρεις φορές. Στην πλάτη μου, ξέρω, λέει, έχω κρατάω στο σώμα μου, λέει, τα σημάδια του Χριστού. Κάθε Έλληνας, λοιπόν, αν όχι στο σώμα του, οπωσδήποτε στην ψυχή του, κρατάει αυτά τα σημάδια του Χριστού. Είμαστε μαρτυρικός λαός, επειδή θελήσαμε να κρατήσουμε και την Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Αλλιώς θα μας είχαν ισοπεδώσει. Και αυτά τα δύο πράγματα μας κρατάνε σήμερα, κύριε Φουντουλάκη και κύριε καθηγητά μου, κύριε Καπιτζιόνι, μας κρατάνε, νομίζω, σήμερα ζωντανούς, γιατί έχουμε ακόμα το ζώπυρο αυτό. Δεχθήκαμε με την καρδιά μας τον Χριστό και έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες. Μάρτυρες του χριστιανισμού που τους έλεγαν βρεσί, από την αρχαία Ελλάδα τους λέγανε ρίξε λιβανάκι στα είδωλα και θα σωθείς. Και λέω εγώ ποτέ. Και χάνανε τη ζωή τους. Και τους βάζανε στους τροχούς και στα βασανιστήρια και στα μαχαίρια και στη φωτιά. Και δεν υποκύπτανε. Και σήμερα έχουμε νεομάρτυρες. Έχουμε στη Ρωσία νεομάρτυρες. Αν δει κανείς πόσα λέει ο Σολτζενίτσης και πολλοί άλλοι τι λένε εκεί πέρα, τι έχει γίνει με το ρωσικό καθεστώς και πόσο βασανίστηκαν οι χριστιανοί εκεί, φτάνει να σκεφτείτε ότι τελευταία βρήκαν 70 ομαδικούς τάφους ιερέων, τους οποίους τους βασανίζανε για να αλλαξοπιστήσουν. Ναι, ναι, ναι. Έναν μάλιστα τον εβάλανε, τον εδέσανε σε ένα κρύο δωμάτιο στη Σιβηρία, που πεθαίνει άμα δεν έχει θέρμανση εκεί, και τον φάγανε τα ποντίκια τη νύχτα. Στη Συρία συμβαίνουν ανάλογα. Βλέπετε στη Συρία το και στη Συρία δηλαδή, μαρτυρεί πάλι ο χριστιανισμός. Βέβαια, βλέπετε, άμα δείτε στο Ιντερνετ. Οι χριστιανοί μαρτυρούν. Στην Αφρική πάλι οι χριστιανοί Αφρικανοί την πληρώνουν. Μπαίνουν μέσα με αυτόματα οι άλλοι οι μουσουλμάνοι και τους σκοτώνουν. Γιατί, μάλιστα, πέστε κύριε Καθηγητά. Παρακαλώ, δεν θέλω να σε διακόψω. Όχι, παρακαλώ, όχι. Θα με διακόψω. Προσπάθεια εξισλαμισμού γίνεται γενικότερα, κύριε Καθηγητά. Εξισλαμισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα. Και στο Παρίσι είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό πριν λίγο καιρό. Ναι. Έχουμε περιστατικά. Οι χριστιανοί διώκονται και σήμερα. Αυτό που λέει ο κ. Τζαγκλή εδώ είναι σημαντικό. Γιατί διώκεται η αλήθεια και κοντά στην αλήθεια διώκεται ο Χριστός που αντιπροσωπεύει την αλήθεια και οι άνθρωποι του σκότου. Α, να πούμε και το άλλο τώρα. Να είμαστε και τρεις. Να το πούμε, να δω και τη δικιά σας, αν θα συμφωνήσετε σε αυτό που θα πω εγώ. Για να μην φαίνομαι και εγώ ακραίος μερικές φορές, γιατί μερικοί φίλοι μου το λένε αυτό. Λένε ότι υπάρχουμε, είμαστε συνωμοσιολόγοι. Αυτή τη λέξη, μάλλον εγώ πιστεύω, κύριε καθηγητά, ότι την έχουν βρει οι άνθρωποι του σκότους. Εκείνοι που κάνουν τις συνωμοσίες. Ναι. Διότι μην μου πείτε τώρα ότι η Bilderberg που έρχεται και μέχρι στην Ελλάδα, δεν ξέρω που πηγαίνει κλπ. Και καλεί και μερικούς Έλληνες που δεν πρέπει να πηγαίνουν αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχουν κλειστές τις πόρτες και δεν αφήνουν ούτε έναν δημοσιογράφο. Τι λένε εκεί μέσα τέλος πάντων. Μες. Η μασονία που έχει τα κλειστά παράθυρα όλο το χρόνο. Τι λένε εκεί μέσα. Δηλαδή δεν είναι συνωμοσίες αυτές. Τώρα που θέλουν να μας φέρουν τις ταυτότητες για να μας κυβερνήσουν. Δεν είναι συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας, κατά της ελευθερίας του λόγου. Τώρα που μας λένε εμάς ότι είμαστε ρατσιστές, κύριε καθηγητά. Το ξέρετε.
Παρουσιάζουμε, έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Έχετε ακούσει, ναι, σας ακούμε. Αλλά εμείς δεν θα πρέπει να είμαστε ρατσιστές, διότι οι μετανάστες, παραδείγματος χάρη, να μιλήσω για την Αμερική, Αμερική τα πρώτα χρόνια υποτίθεται ότι ήταν ανεπιθύμητοι. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν για ευνοήτους λόγους. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τόσο μεγάλο κύμα, ας πούμε, αγνώστων ανθρώπων περιστοιχίζουν οι γειτονιές κλπ. Όλα αυτά ήρθαν σε μεγάλη δυσκολία. Όλα αυτά, πολιτική Τσακλή, η απάντηση, και κύριε καθηγητά, κύριε Καμπιζιόνι και κύριε Τσακλή, είναι η κριτική σκέψη και η σκέψη ουσιαστικά. Έθεσε ωραία θέματα εδώ ο κ. Τσακλής. Εμείς εδώ προσπαθούμε να μιλήσουμε για την αλήθεια. Είμαστε εναντίον του σκότου, μιλάμε για το καλό εδώ πέρα, μιλήσει για το κακό και μάλιστα κάνουμε μια τετάνια προσπάθεια, κύριε καθηγητά. Σας τα λέω επειδή ο κ. Τσακλής ξέρει την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουμε διατηρήσεις αυτής της εκπομπής, να διαφημίσουμε, να προβάλλουμε και κάποιους ανθρώπους γενικότερα, για να μπορέσει να συνεχιστεί να ακουστούν αλήθειες. Σήμερα θεωρώ, όπως γνωρίζετε, επειδή ξέρω ότι έχετε τα μάτια και τα αυτιά στην πατρίδα, ότι υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης ουσιαστικά. Σπανίζουν οι εκπομπές αυτού του είδους με θέματα φιλοσοφίας, θέματα θεολογίας, με αξιακό σύστημα, με αξίες ουσιαστικά. Άρα εμείς εδώ μαχόμαστε με νύχια και με δόντια να το κρατήσουμε, να ακούσουμε την άποψή σας. Ο χριστιανισμός βάλεται πανταχώθεν και είναι καλό να υπάρξουν προγράμματα, να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα. Χαίρομαι ότι φροντίζετε να δώσετε την αλήθεια και τον χριστιανισμό. Και θα έλεγα από το πρακτικό μέρος, χαίρομαι ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι υλικά υποστηρίζουν, χρηματικά υποστηρίζουν το πρόγραμμα, διότι πραγματικά από πού μπορείτε να βγάλετε χρήματα να πληρώνετε. Έχω πάρει λίγο πρακτικό αμερικανικό πνεύμα και μονάχα οι sponsors, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χορηγοί τέτοιων προσπαθειών, είναι άξιοι επένων. Και ζητώ όλους αυτούς οι οποίοι πονάνε για τον τόπο μας, πονάνε για την αλήθεια, πονάνε για τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Και θα φροντίσω κι εγώ να εργαστώ με τους συλλόγους μας στην Αμερική. Βέβαια, να υποσχίστε με και εμένα μέσα στην προσπάθεια αυτή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας συγκινεί. Άλλωστε, η πνευματική προσπάθεια που μας δίνετε εδώ, αυτά που μας δίνετε εδώ, είναι υπεραρκετά και δεν θέλουμε να σας επιβαρύνουμε σε τίποτε άλλο, αλίμονο. Τώρα, εγώ τα είπα όλα αυτά, όχι για να ταράξω τα πνεύματα και των αγαπητών μας τηλεθεατών που μας ακούνε και λέει τι λέει τώρα αυτός, γιατί έρχεται σε εκείνο το θέμα και στο άλλο και στο άλλο. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι όποιος αγωνίζεται για την αλήθεια, αφενός μεν δεν θα έχει σπόνσορες, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Η αλήθεια λέει δεν έχει σπόνσορες, τι έλεγε κάποιος δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά για να έρθω στη σημερινή Ελλάδα που περνάει ένα καινούριο μαρτύριο. Άδικα τώρα περνάμε αυτό το μαρτύριο, κύριε καθηγητά μου. Άδικα περνάμε αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή, τι έφταιγε ο κόσμος εφόσον τον έφεραν εκεί με τα δάνεια, οι τράπεζες κλπ. Θα θυμάστε αν είσαστε στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό, σε πέραν τηλέφωνο οι τράπεζες και σου λέγανε νεκρήθη ένα δάνειο, κύριε, για σας. Μάλιστα. Και έλεγες από πού, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σας είπα εγώ για δάνεια, τίποτα. Πώς έτσι. Ήταν ένα προγραμματισμένο σχέδιο, το οποίο βλέπετε ότι εξηφαίνεται τώρα εδώ. Είτε δίκιο. Ο καθηγητής μας είναι συνωμοσιολόγοι. Βεβαίως πρέπει να βλέπουμε το αισιόδοξο. Έχετε δίκιο, κύριε Τσακλή, σας ακούμε. Δεν μοιάζουμε για ηλίθιοι, κύριε Φουντουλάκη. Δεν μοιάζουμε για ηλίθιοι εμείς οι Έλληνες. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχουμε αντίληψη του τι γίνεται στο περιβάλλον μας. Λοιπόν, να μην λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι και να μην λένε ότι είμαστε ρατσιστές. Αν είμαστε ρατσιστές, θα είχαν έρθει όλοι οι ράτσες του κόσμου εδώ για να φάνε ψωμί. Θα είχαν έρθει. Απόδειξη ότι δεν είμαστε ρατσιστές είναι ότι έχουν έρθει όλοι εδώ στην Ελλάδα. Αν λοιπόν δεν τους δίναμε εμείς ένα κομμάτι ψωμί και αν δεν κρατούσαμε εμείς αυτή τη στάση, τη φιλάνθρωπη, τη χριστιανική στάση που κρατά ο Έλληνας, έστω και αν δεν εκκλησιάζεται, εγώ το βλέπω αυτό. Άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται, που δεν ενδιαφέρονται, που δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Ένα κομμάτι ψωμί όμως, ένα πιάτο φαΐ πάνε και το δίνουν. Ναι, έχετε γιατί δίκιο. Έχει περάσει μέσα τους αυτό το πράγμα. Έχει περάσει μέσα στο κύτταρο του Έλληνα. Και ξέρει ότι ο Έλληνας είναι μαρτυρικός. Και θα είναι μαρτυρικός πάντοτε μέχρι το τέλος του κόσμου. Αλλά στο τέλος θα έρθει και το στεφάνι της δόξης που θα, σε εκείνους που είναι άξιοι, θα δοθεί από τον αγωνοθέτη Κύριο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έπαθα ό,τι έπαθα, αλλά τώρα κοντά στον Κύριο θα είμαι ευτυχής και θα έχω το στεφάνι της νίκης. Έτσι είναι αυτή η ζωή, κύριε καθηγητά μου, το ξέρετε και δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Αυτή η ζωή είναι σταύρο αναστάσιμη. Αν δεν σταυρωθεί κανείς, δεν πρόκειται να αναστηθεί. Πόσο δίκιο έχετε. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω για τους αρχαίους Έλληνες όταν ήρθε ο Παύλος. Δεν τον σταυρώσαν, δεν τον διώξαν, δεν τον κακομεταχειριστήκαν, αλλά είπαν. Μας λες πράγματα, έλα και αύριο πάει να ξαναμιλήσω. Ναι, 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 ναι. Και είχαν τον άγνωστο Θεό.
Οπότε φύση ο Έλληνας είναι θρησκευτικός. Έχει θρησκευτικότητα, ναι βέβαια. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι φίλες, περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Βλέπουμε τη συγγραφική μου δραστηριότητα, όλα αυτά τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Σήμερα μιλάμε για αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Μιλάμε για τον Νεοπλατωνισμό, μιλάμε για Πλάτωνα, για Αριστοτέλη, η ουσία και θανασία της ψυχής. Είναι της ψυχής, είναι ψυχή ουσιαστικά και η κινητήρια δύναμη της ζωής είναι η ίδια η ψυχή, η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, «Η φύση και οι σιωπή ομπλωτήνων στον Νεοπλατωνισμό, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία». Το επόμενο βιβλίο, «Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας». Και στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους, τους σπόνσορες, χορηγούς που μας βοηθούν να συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση που σας παρέχουμε. Μπορείτε και εσείς, όπως είπε και ο αξιαγάπητος σεβαστός καθηγητής, να προβάλλετε τις ιδέες, τις σκέψεις σας, να διαφημιστείτε μέσα από αυτή την εκπομπή, στο τηλέφωνο που βλέπετε, προβάλλετε τις ιδέες και τις σκέψεις σας, ό,τι ακριβώς θέλετε, ό,τι θα θέλετε να παρουσιάσετε και δεν μπορείτε να παρουσιάσετε αλλού. Να ευχαριστήσουμε επίσης το αρτοζωροπλαστή που βρίσκεται στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Αμαρουσίου Χαλανδρίου 73, τον Φούρνο Παράδεισος, που λόγω της φιλίας που έχουμε με τον Δημήτρη Τζάνο, μια προσωπική φιλία, βοηθάει και συνεισφέρει και αυτός και με αγνά υλικά που με προσδίνει το φέρνει από τα Γιάννηνα και από ελληνικά στάρια πάντα. Όλα αυτά πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, Άρτος και Τέχνη είναι τα καταστήματα που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο, στο Παγκράτη, Μεσογείο 48 και επίσης ένα άλλο κατάστημα που είναι εστιατόρια που είναι στην Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74. Και όλα αυτά τα καταστήματα παρέχουν προσφορές. Εμείς διαβρώμαστε εδώ σώμα και ψυχή. Θέλουμε προσφορές, αναζητούμε καταστήματα να μας παρουσιάσουν το έργο τους και εμείς εδώ να το δώσουμε στους φίλους της εκπομπής. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής, επανερχόμαστε με άλλα και σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να... Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Και εκείνη το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παρακολουθείτε την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Σήμερα μιλάμε για αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, για τα θέματα αυτά τα οποία διαπραγματεύομαι εγώ σε όλα μου τα έργα, στα συγγράμματά μου, στα απονηματά μου, μέσα από τη διδακτορική μου διατριβή. Βλέπετε και το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε τώρα να μας παίρνετε τηλέφωνο για το δεύτερο μέρος, να ρωτάτε πληροφορίες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σταθερά δίπλα μας τον συνοδοιπό, τον μαχητή, τον κύριο Βασίλη Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Πρέπει να τα λέμε, κύριε Ατζακλή, εδώ λέμε και παρουσιάζουμε το καλύτερο. Ξέρω ταπεινότητά σας, εγώ δεν τα λέω. Μην τα παραλέμε. Και τον σεβαστό καθηγητή, τον συνάδελφο του καθηγητή της φιλοσοφίας, τον κύριο Ανδρέα Καμπισιόνη. Ήρθε από την Αμερική, βρίσκεται εδώ πέρα ένα χρονικό διάστημα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Ακούμε τον σεβαστό συνάδελφο. Κύριε Καμπισιόνη, κύριε καθηγητά, είπαμε και στο πρώτο μέρος, μιλήσαμε για τις μεγάλες μορφές επιγραμματικά του πνεύματος. Ρωτάει πολλοί φίλοι και στο διάλειμμα από ό,τι μας ενημερώνουν και σε προηγούμενες εκπομπές, γιατί πρέπει να μελετάμε τα φιλοσοφικά κείμενα, τι μπορεί να μας προσφέρει ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, όπως είπατε. Επίσης, αν αναζητήσουμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο ύμνος, ο περίφημος μύθος
είναι ένα ύμνος της αλήθειας του Σπηλαίου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ουσιαστικά και το λέω πολλές φορές στις εκπομπές και το λέω και στις δικούς μου φοιτητές πολλές φορές ότι ο ύμνος του Σπηλαίου μου αρέσει πάρα πολύ. Την απολογία του Σοκράτη την έχω διαβάσει πολλές φορές. Έχουμε δηλαδή πολλά και σημαντικά έργα. Ο απλός άνθρωπος που μας παρακολουθεί ρωτάει γιατί πρέπει να μελετάμε αυτά τα κείμενα, τι μας προσφέρουν στη σημερινή εποχή. Τα κείμενα αυτά μας προσφέρουν τα βασικά προβλήματα και τις ερωτήσεις που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος. Είναι όπως θα τα λέγαμε στην Αγγλία, perennial problems. Κάθε γενιά έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ναι. Οι αρχαίοι φιλόσοφοί μας εξετάσαν και δώσαν απαντήσεις για τα βασικά προβλήματα του τι είμαστε, από πού ερχόμαστε, ποιος είναι ο προορισμός μας, πού πηγαίνουμε. Υπάρχει αθανασία ψυχής. Υπαρξιακά θα λέγαμε. Υπαρξιακά θα ναι. Τα υπαρξιακά προβλήματα. Υπαρξιακά προβλήματα. Τα οποία αντιμετωπίζει κάθε γενιά και πρέπει να δώσει τις απαντήσεις. Είπατε για το μύθο του Σπηλαίου που δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι πρέπει να εξετάσουμε, να βρούμε την αλήθεια, να βρούμε ποια είναι η πραγματικότητα, διότι εφόσον είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση, θα πρέπει να τίνουμε προς την αλήθεια, θα πρέπει να τίνουμε προς το θείον. Όχι ότι ποτέ μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά οι τάσεις προς το θείον. Αυτό εξηγεί γιατί είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Πολλοί δεν το εξηγούν. Είμαστε πνεύματα και είμαστε πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν είμαστε πράγματα. Βέβαια, αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα της ζωής που πρέπει καθένας να τα εξετάσει. Κυρία Τσακλή, ένα σημαντικό θέμα. Προσπαθούμε να το ευαθύνουμε. Ναι, τώρα μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Να σας ακούσουμε λιγάκι. Βλέπω την αγωνία σας, κύριε Φουντουλάκη, να το ολοκληρώσετε και με ενθουσιάζει αυτό το ότι επιμένετε να δώσετε τις σωστές διαστάσεις ενός προβλήματος και ενός θέματος. Μας βοηθάει εδώ και ο ξεχάμενος. Ναι. Θα έλεγα όμως πάνω σε αυτά που είπατε. Και εγώ με την δική μου μικρή διάνοια θα έλεγα το εξής, ότι αν το εμβαθύνουμε το λόγο περί του Σπηλαίου του Πλάτωνα, που είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει στην επιφάνεια του κόσμου και βλέπει έναν άλλο κόσμο, αν το σκεφτούμε αυτό ότι αυτός ήταν ένας Άγιος του Χριστιανισμού, ο οποίος βγήκε πάνω στην επιφάνεια της Δευτέρας Παρουσίας, του Τρίτου Ουρανού, παραδείγματος χάρη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και είδε τον Παράδεισο. Πόσο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν έγινε πιστευτός από τους χαμερπείς, εκείνους οι οποίοι θέλουν να κυλιώνται στη χαμερπέστερη ζωή, αυτό αποδεικνύει και ο μύθος του Σπηλαίου, νομίζω, είναι μια προκαταρτική, έτσι, φιλοσοφική ενατένιση του τι θα πάθει όταν έρθει εκείνος που μας διδάξει το παν. Διότι, ξέρετε, αυτός τα κατέβηκε κάτω, προσπάθησε να τους βοηθήσει και να τους πει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Και τον σταυρώσαν. Ναι, νομίζω ότι είναι μια προφητεία για τον Χριστό, εγώ αυτό τον ήλιο του Σπηλαίου. Ναι, τον υπέρασαν προφητεία για τον Χριστό. Ναι, είναι φανερό δηλαδή. Δείχνει ότι εκείνος ο οποίος μπόρεσε να ξεπεράσει τις ατομικές του αδυναμίες, να ανέβει πνευματικά, να φτάσει κοντά στο Θεό και να περιγράψει τη θεότητα πώς την είδε. Και θεώρησε καθήκον του να κατέβει πάλι στο Σπηλαίο για να φωτίσει, Την ανθρώπινη. Είδατε. Είδατε γιατί. Γιατί αγαπώντας τους συνανθρώπους του, δεν ήθελε μόνος του να γευτεί τον Παράδεισο, ήθελε να τον δώσει και στους άλλους. Είδατε που λέει μόνος του δεν πας στον Παράδεισο. Πρέπει να πάρει σε κάποιον άλλον. Δεν γίνεται να πας μόνος στον Παράδεισο. Κανένας δεν πάει μόνος στον Παράδεισο. Ευτυχώς θα πάει η γυναίκα μου και θα πάρει και εμένα. Αυτό ναι, εντάξει, αν είναι αμφισβήτητο. Αλλά ξέρετε, μόνος δεν πάει κανένας. Μόνος δεν πάει κανένας. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Θέλω να μας πείτε, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο θα δει κάποια ευκαιρία να το αναλύσουμε περισσότερο. Υπάρχουν προφητείες φιλοσόφων για την έλευση του θεανθρώπου. Δηλαδή, ο Σοκράτης στην Απολογία διαβάζουμε ότι λέει σε κάποιο σημείο ότι θα μείνετε κοιμισμένοι μέχρι να έρθει ένας άνθρωπος ουσιαστικά να σας δώσει το φως και την αλήθεια. Πληθώρα. Ναι, έχουμε και άλλες προφητείες με τη σύμβυλα. Προφητικό. Έχουμε προφητείες δηλαδή και άλλες προφητείες στον Πλάτωνα πάλι που διαβάζουμε, στην πολιτεία του Πλάτωνα που μιλάει και ουσιαστικά μας παρουσιάζει πώς θα είναι η Σταύρωση κτλ. Πιστεύω πολλές προφητείες. Πες το Γιώργο μου αυτό. Τι είπε η Σύμβυλα, για να απαντήσουμε σε εκείνους που λένε ότι ο Χριστός είναι Έλληνας. Δεν είπε παιδί Εβραίων καταργεί μας. Ναι. Πώς λοιπόν τώρα τολμάνε μερικοί και λένε ότι ο Χριστός είναι Εβραίος, αφού η ίδια η Σύμβυλα στα αρχαία ελληνικά τους λέει πες Εβραίων. Ναι. Ο Χριστός είναι παιδί Εβραίων. Προέρχεται από τους Εβραίους. Τι το κάνουμε. Δηλαδή, όλα πρέπει να προέρχονται από εμάς τους Έλληνες. Δεν πρέπει να έχουν και αυτοί κάτι. Εμείς είχαμε τόσα πράγματα. Ας έχουν και αυτοί κάτι. Ο κάθε πολιτισμός έχει κάτι. Ναι, φυσικά, ασφαλώς, ναι.
Οι Ρωμαίοι είχαν την πειθαρχία, το στρατό κλπ. Που τη μεταδώσανε και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Ας πούμε το ρωμαϊκό δίκαιο, έτσι βολούμε κλπ. Είχαν το δίκαιο, είχαν την πειθαρχία, είχαν την αυστηρή ποινή κλπ. Οι Εβραίοι είχαν το Χριστό, δεν είχαν την Χριστό. Και η τραγική ηρωνία, κύριε καθηγητά, είναι ότι εμείς κερδίσαμε το στοίχημα. Εμείς πήραμε το Χριστό και αυτοί ακόμα ταλαιπωρούνται οι κακόμοιροι. Εμείς είχαμε το λόγο, δεν είχαμε τα σπαθιά των Ρωμαίων. Ναι, μεν, ότι είχαν πειθαρχία. Είχαμε το Pax Romana που ωφέλησε βέβαια τον κόσμο, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά είναι μεγάλη διαφορά, επιτρέψτε να πω, το Pax Romana με το τι το ελληνικό πνεύμα και ο λόγος έκαμε και ωφέλησε. Βεβαίως, κύριε καθηγητά. Απλά να ανακεφαλαιώσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι μιλάμε σήμερα για αρχαίο πολιτισμό, για τη σχέση αυτή που την παρουσιάζω σε όλα μου τα έργα. Βλέπουμε και τα συγγράμματα τα οποία έχω συγγράψει, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», είναι το πρώτο βιβλίο, το επόμενο είναι «Του χρόνου», αρχαία ο νεοπλατωνισμός φύσκες οι οποίες ομπλωτίνω, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία και θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε και τα καταστήματα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Μας βοηθούν, συνεισφέρουν. Είναι το κατάστημα Άρτος και Τέχνη. Προσφορές, εκτόσεις, διαφερόμαστε για το σώμα, διαφερόμαστε για την ψυχή. Επίσης, ο Παράδεισος, που είναι λεωφόρος Αμαρουσίου 73 στο Μαρούσι, Κατσαρόλα, λεωφόρος Αλεξάνδρας 73. Για όλα αυτά τα καταστήματα μπορείτε να ρωτήσετε τώρα το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Τζακλή, και εσείς έχετε γράψει το βιβλίο «Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός». Έχετε δημιουργήσει πολλά DVD με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στα ελληνικά. Το έχετε πει πολλές φορές εδώ πέρα. Μάλιστα. Το όχημα που μετέφερε στην ανθρωπότητα όλα τα ανάματα του ελληνισμού είναι η ελληνική γλώσσα. Και από αυτήν βγήκαν όλες οι άλλες γλώσσες. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι που είναι γνωστό πλέον, ότι αυτοί με τους υπολογιστές έχουν πει ξεκάθαρα ότι είναι η ελληνική γλώσσα, η πλέον λογική, αρμόζει στο γεωμετρική, η οποία είναι θηλυκιά, γεννάει, μαθηματική κλπ. Μαθηματική κλπ. Που είναι κάτι σπουδαίο και ελπίζω ότι θα εξελίξουμε όσο μπορούμε τη γλώσσα μας, θα τη βασίξουμε. Αν οι ξένοι βρίσκουν ότι είναι το καλύτερο μέσον συνεννοήσεως και τρέχουν στην ελληνική γλώσσα όταν έχουμε νέες ανακαλύψεις ή εφευρέσεις, πού θα πάμε στην ελληνική γλώσσα. Και λέω στους σπουδαστάς μου, αυτοί οι δύο που είναι είτε για δικηγόροι, είτε για νοσοκόμοι, γιατί κλπ., ότι κύριε, μιλάτε περίπου 45% ελληνικά. Και δεν το ξέρετε. Μιλάτε 45% ελληνικά. Δεν το ξέρω. Εγώ το βλέπω με την Ισπανική, επειδή γνωρίζω λίγο την Ισπανική. Α, το βλέπω με την Ισπανική. Μία στις δύο λέξεις είναι ελληνική. Προχτές άκουγα ελεχεία λέγανε. Ελεχεία. Την ελεγεία. Και λέγεται ότι όλες οι γλώσσες και πρέπει να το ξέρουμε. Λένε αυτό πένα κατά συνθήκη. Πώς θα το ονομάσουμε αυτό, θα το ονομάσουμε ποτήρι. Η ελληνική λέξη ανταποκρίνεται στο πράγμα. Αν πούμε γάργαρο νερό, ξέρουμε ότι είναι το γάργαρ που κάνει το νερό. Είναι κατευθείαν, είναι δηλαδή νοηματική. Ναι. Και αν λέμε Αριστοτέλης, μιλάμε για τον άριστον άνθρωπο που έχει άριστο σκοπό. Έχει κατευθείαν σημασία. Δεν είναι κατά συνθήκη λέξη, είναι λέξη με νόημα που ανταποδεί κατευθείαν στο αντικείμενο. Βεβαίως. Ποιους τομείς της φιλοσοφίας διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο? Όλους, αλλά οπωσδήποτε. Περισσότερο. Περισσότερο βέβαια την αρχαία ελληνική και χαίρομαι που το είπατε αυτό. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι περήφανος ότι παρουσιάζω Ελλάδα. Στους σπουδαστές μου αρχίζω από τους προσοκρατικούς, πηγαίνω οπωσδήποτε Πλάτωνα και Αριστοτέλη και είναι γνωστό ότι και βλέπουν και οι σπουδαστές μου ότι όλοι ό,τι υπόθηκε κατόπιν είναι στην ουσία υποσημειώσεις στο τι έχει πει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι, ότι φτάσαμε, οι αρχαίοι Έλληνες φτάσανε στην έννοια του μονοθεϊσμού. Βέβαια. Μίλησαν για Θεό. Ενώ όλοι οι άλλοι, οι Αιγύπτιοι κλπ. Είχαν τη Μετεσάρκωση, είχαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν στέκουν ο χριστιανισμός. Και μάλιστα το Ευαγγέλιο που, αν μπορέσουμε να το διαβάσουμε σήμερα, πρώτα ο Θεός, μας λέει ότι δεν υπάρχει Μετεσάρκωση. Και με ποιο τρόπο? Με ένα πολύ απλό τρόπο. Λένε οι μαθητές, οι οποίοι δεν ξέραν τότε τα πράγματα. Αυτός φταίει που γεννήθηκε τυφλός. Τι υπονοείται? Υπονοείται εδώ, με αλφα για το υπονοείται, ότι σε μια άλλη ζωή έφταξε κάτι, έκανε ένα φόνο κλπ. Και γεννήθηκε τυφλός. Τι λέει ο Χριστός? Δεν φταίει ο αυτός, δεν φταίνε οι γονείς του, αλλά για να φανούν τα έργα του Θεού είναι αυτός τυφλός. Εκεί δηλαδή δείχνει ότι δεν υπάρχει μετεσάρκωση. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, ήθελα να το τονίσω αυτό και πιστεύω να το πιστεύετε κι εσείς αυτό που λέω.
ότι αυτές οι θεωρίες, οι προχριστιανικές, έχουν δημιουργήσει ένα θόρυβο γύρω από το θέμα τους. Και βλέπετε κάθε φυλάδα, κάθε αστρολογία, κάθε αυτά, έχει μέσα τη μετεσάρκωση. Μια και για πάντα να ξέρουμε ότι θα ζήσουμε μια ζωή και μετά θα κρυθούμε. Δεν έχει δεύτερη ζωή. Ναι. Αυτό είναι κόλπο του Σατανά για να μας αφήνει έτσι. Κρινόμαστε κάπως για τις πράξεις μας, για τα έργα μας, για όλα αυτά. Για να έχουμε και άλλες ζωές, έχουμε. Δεν μας δίνετε ευκαιρία πολλές φορές να. Αυτό που λέτε είναι σωστό, κύριε Ατζάκη. Ναι, μπορούμε να πούμε τώρα ότι πολλοί έχουμε μάτια που δεν βλέπουν, άρα και είναι τα μάτια της ψυχής και του πνεύματος και της καρδιάς που βλέπουν πιο καθαρά από τα φυσικά μας μάτια. Βέβαια, πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, κύριε Ατζακλή, ξέρετε αυτό που μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Καμπιζιόν, είναι επειδή η διδακτορική μου διατριβή ήταν στον Πλωτίνο, έχω στον Νεοπλατωνισμό. Και έχω γράψει ένα από τα βιβλία, είναι Φύσικες, που το βλέπουμε τώρα, Φύσικες οι οποίοι στον Πλωτίνο. Μιλάω για τον Πλωτίνο και για τον Νεοπλατωνισμό. Είδατε, και επειδή ξέρω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα θέματα, είστε ειδικός, βλέπουμε την περιγραφή που δίνει στο ένα ο Πλωτίνος, ναι, και ουσιαστικά πώς το περιγράφει. Και βλέπουμε την τελετουργία ή την προσπάθεια του ανθρώπου, όπως την περιγράφει μέσα ο Πλωτίνος, και την ευτυχία του ανθρώπου, όπως λέει η φιλοσοφία, είναι να ομοιωθεί, να φτάσει στο Θεό, και περιγράφει τα στάδια ο Πλωτίνος, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποβάλει όλα αυτά που τον επιβαρύνουν και να φτάσει στο αγαθό, να φτάσει στο ένα. Ναι. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ενός, του αγαθού, πόσο μοιάζουν ουσιαστικά με τη θεότητα. Με τη θεότητα. Με τη θεότητα, ναι. Δηλαδή, μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, επειδή ερευνάτε και ερευνώ και εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε κάνει εξαιρετικό έργο. Είδα την έκθεσή σας, την προσπάθειά σας, αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που μιλάτε για τον Νεοπλατωνισμό. Νεοπλατωνισμό. Σας θεωρώ ανωτερό μου να μιλήσετε για τον Νεοπλατωνισμό και για τον Πλωτίνο. Ναι. Νέο Πλατωνισμό και Πλωτίνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λόγια σας με συγκινούν αυτά που λέτε. Αυτό θέλουμε να δείξουμε σήμερα, την σύνδεση αυτή της φιλοσοφίας και της θεολογίας και πρακτικά να καταλάβει ο κόσμος ότι μίλησαν οι φιλόσοφοι για Θεό, μίλησαν και πρέπει να μελετήσουμε αυτά τα κείμενα για να το δούμε κιόλας. Και επίσης, όποιος επιθυμεί, όπως είπατε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να προβάλλει τις ιδέες και τις σκέψεις, μπορεί να διαφημιστεί τώρα, να τηλεφωνήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, κυρία Τσακλή, για να μην αφορούμε. Λοιπόν, επειδή το Ευαγγέλιο είναι μεγάλο, θα πρότεινα, αν θέλετε, σε κάποιες αποστροφές του Ευαγγελίου, να κάνουμε και λίγους σχολιασμούς. Ωραία, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ σε αυτό το θέμα. Και σας ακούμε. Ναι. Παρόλη την. Δηλαδή, δεν σας αφήσω καθόλου να μιλήσετε εσείς. Ωραία. Θα με συγχωρήσετε. Θεραπεία του κινητή τυφλού είναι ο Ιωάννης στο 1 το κεφάλαιο και στο στίχο 1 ο 40. Είναι μεγάλο το Ευαγγέλιο, ίσως είναι το μεγαλύτερο του χρόνου αυτό το Ευαγγέλιο. Τόσο μεγαλύτερο τη προηγούμενη Κυριακή, απλά για να μην προηγούμενη Κυριακή. Δεν προπορευόμαστε τη Εκκλησία, μετά την Εκκλησία εμείς κάνουμε. Ναι, σας ακούμε. Διαβαίνοντας ο Ιησούς, είδε κάποιον άνθρωπο τυφλό εκ γενετή και τον ερώτησαν οι μαθητέ του: Διδάσκαλε, ποιο αμάρτησε, αυτό ή οι γονεί του για να γεννηθεί τυφλό? Εδώ καταρρύπτεται η μετεσάρκωση, όπω είπαμε προηγουμένω, που ήταν αρχαία δοξασία την οποία πήραν και οι αρχαίοι Έλληνες μερικοί, ήταν Αιγυπτιακή η μετεσάρκωση. Και μάλιστα δεν ήταν μόνο για ανθρώπους η Αιγυπτιακή μετεσάρκωση, ήταν ότι πηγαίνει και στα ζώα η ψυχή, γι' αυτό αγαπούσαν τις γουκουβάγες, να βάζουν πουλιά στους τάφους τους και κουκουβάγες κλπ. Ήταν πίσω οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίναν τότε. Και με το δίκιο τους, γιατί δεν είχαν τη γνώση αυτή, την μεγάλη γνώση, αρχαίοι πολιτισμοί. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Δηλαδή, για να έρθω εγώ να του βάλω τα μάτια τώρα, που θα δείτε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Διότι πάντοτε οι οφθαλμίατροι και όλοι αυτοί τι κάνουν, θεραπεύουν μάτια τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν υπήρχαν, υπήρχαν γούβες μέσα, δεν ήταν μάτια. Μάλιστα. Υπήρχαν οι κόγχοι που λέμε, οι οφθαλμικοί κόγχοι σκέτ. Α, τη λέξη οφθαλμή τη λένε όλες οι γλώσσες. Ναι. Εντάξει. Οφθαλμολογία. Ναι. Οφθαλμολογία το λένε όλοι. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Θεού όσο είναι η μέρα. Διότι έρχεται νύχτα, ο μέλλον βίος εννοεί τη νύχτα εδώ ο Κύριος, και κανείς δεν μπορεί με τα θάνατο να εργάζεται. Εφόσον εγώ είμαι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Αυτό το έχει ξαναπεί, είναι η δεύτερη φορά που το λέει. Ναι, είμαι το φως του κόσμου. Δηλαδή, φωτίζει αυτό που λέγατε, κύριε καθηγητά, για το εσωτερικό οφθαλμό. Αν έχετε αυτό, πέστε μας δύο λόγια γρήγορα. Α, ναι, πραγματικά. Είπα ότι η ψυχή, η καρδιά, το πνεύμα βλέπει πιο καθαρά από ό,τι βλέπουν τα φυσικά μάτια. Έτσι. Και αν δεν έχει αυτό ο άνθρωπος. Με αυτό βλέπουμε το Θεό. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι, κύριε Φουτουλάκη, με το μάτι του. Βέβαια, βέβαια. Το οφθαλμό της ψυχής. Το λέει και η φιλοσοφία. Αυτό που λέει και ο Χριστός, ότι αν είναι καθαρός ο οφθαλμός σου, τότε όλο το σώμα είναι φωτεινό. Βέβαια.
Όταν είπε αυτά, έπτυσε χάμο και έκανε λίγο πυλό. Και με αυτόν έχρισε, άλυψε τα μάτια του τυφλού και τις κόχες δηλαδή των ματιών του τυφλού, τα άλυψε με το αυτό. Για πετε μου τώρα, εδώ τι σκεφτόμαστε. Μήπως η δημιουργία του ανθρώπου έγινε πάλι έτσι. Από πυλό δεν έγινε ο Αδάμ. Βέβαια. Και είπε, πήγε να νύψει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ που ερμηνεύεται απεσταλμένος. Επήγε, πλήθηκε και γύρισε βλέπον. Να δείτε τώρα τι ανδρεία και τι δύναμη και στένος είχε αυτός ο άνθρωπος. Τον επήγαν στο συνέδριο των Φαρισαίων και άρχισε να τους λέει, τα λέει χήμα και τσουβαλάτα που λέμε εμείς. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πριν ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν, δεν είναι αυτός, αλλά κάπως που του μοιάζει. Μπερδευτήκαν και αυτοί, αφού είδαν ξαφνικά μάτια σε έναν άνθρωπο που δεν είχε. Έλεγε εκείνος, εγώ είμαι ο τυφλός που προηγουμένως ζήτησε ελεημοσύνη. Μετά από αυτό τον ρώτησαν, πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου. Είπε εκείνος, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν, πλήθηκα εκεί και απέκτησα το φως μου. Έγινε μια συνεργασία μάλλον, γιατί ο Θεός δεν κάνει αυτά που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Σου λέει, κάνει και εσύ κάτι. Πήγαινε ποδαρόδρομο εκεί να πληθείς. Συν Αθηνά και Χειρακή. Ακριβώς. Ναι, πρέπει και εσύ να κάνεις. Ναι, βέβαια. Πήγα, πλήθηκα και απέκτησα το φως. Τον ρώτησαν, ποιος είναι εκείνος. Τους λέει, δεν ξέρω. Τον πηγαίνει στους Φαρισαίους, τον πρώην τυφλό. Ήτανε Σάββατο. Οι Φαρισαίοι κολλάγανε στο Σάββατο, το υπολάτρες. Ό,τι και να έκανε, και να ανάσταση νεκρού να έκανε, αυτοί λέγανε όχι γιατί είναι Σάββατο. Ναι. Ήταν δε Σάββατο εκείνο όταν ο Χριστός πήρε τον πυλό. Και, συγγνώμη. Ναι. Και το θεώρησαν αυτό εργασία. Το ότι άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Πάλι οι Φαρισαίοι τον ρωτούν πώς ξανάβλεψε και του είπε. Πυλό μου έβαλε στα μάτια και νύφθηκα και βλέπω. Έλεγαν από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί τα Σάββατα. Άλλοι έλεγαν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα. Δηλαδή τώρα ο λαός είναι πιο φωτισμένος από τους Φαρισαίους. Ναι. Γιατί αυτοί λένε ότι βλέπουν, ενώ δεν βλέπουν, αυτοί είναι τυφλοί. Αυτό το μάτι που λέτε το πνευματικό δεν το είχαν ανοιχτό. Ναι. Γιατί θα βλέπαν τον Χριστό. Λένε πάνω στο τυφλό, εσύ τι λες για αυτόν που σου άνοιξε τους οφθαλμούς, και αυτός είπε, είναι προφήτης. Μπροστά στους συνέδρους τώρα τα λέει αυτά. Ναι. Που άμα τα έλεγες για τον Χριστό εκεί πέρα, σε πετάγαν έξω. Σε κάναν από σύνορα. Κατόπιν αυτών οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν ότι ήταν ο πριν τυφλός και ότι ξαναείδε. Και φώναξαν τους γονείς του και τους ρώτησαν. Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς τώρα βλέπει, απάντησαν οι γονείς. Ξέρουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας που γεννήθηκε τυφλός. Πώς τώρα βλέπει, εμείς δεν ξέρουμε. Βγάζουν λίγο την ουρά τους απ' έξω γιατί σου λέει τώρα θα μπλέξουμε εμείς. Ναι. Ρωτήστε τον ίδιο. Ποιος άνοιξε τα μάτια του, δεν γνωρίζουμε. Αυτός έχει ηλικία, αυτόν ρωτήσετε. Βεβαιώσαν όμως πραγματικά ότι αυτός ήταν. Και αυτό ήταν σπουδαίο, ότι ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Μίλησαν έτσι οι γονείς, διότι φοβόνται τους Ιουδαίους. Μήπως τους διώξουν από τη συναγωγή, αν ομολογήσουν για τον Χριστό. Γι' αυτό είπαν αυτά. Φώναξαν πάλι για δεύτερη φορά τον τυφλό στο συνέδριο και τον πήραν μέσα. Δόξαζε το Θεό, του είπαν. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Αποκρίθηκε ο τυφλός και τους είπε. Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω εγώ, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Τους είπε. Αρχίζει ο Γιώργο μου τώρα και τους κοντράρει αυτός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τους βάζει στη θέση τους με λίγα λόγια. Έχει θάρρος. Ναι. Είδατε, είναι μάρτυρας αυτός τώρα. Είπαν δε πάλι, τι σου έκανε και πώς σου άνοιξε τα μάτια. Απάντηση του τυφλού, περιμένετε. Σας το είπα και δεν με ακούσατε. Έχετε δίκιο τώρα, αρχίζει να αντιδρά. Αντιδρά. Γιατί θέλετε πάλι να το ξανακούσετε. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του. Τους πατάει τον γκάλο δηλαδή τώρα εδώ. Τους λέει: εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του Χριστού και δεν μπορείτε. Και θέλετε μέσω εμού να το μάθετε. Ναι. Αυτοί λέει τον κορόιδεψαν τότε, ο εγωισμός. Εσείς είσαι μαθητής αυτού. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι στο Μωυσή μίλησε ο Θεός. Γι' αυτόν δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Αποκρίθηκε ο άνθρωπος και είπε: εδώ είναι να θαυμάζει κανείς. Ότι εσείς δεν ξέρετε από πού προέρχεται, αλλά αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Πολύ ωραία. Τους έβαλε σε δίλημα. Όχι δίλημα, τους πυροβολεί και δεν μπορούν να κρυφτούν. Ναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά αν κανείς σέβεται το Θεό και εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ο Θεός ακούει. Τι τους λέτε τώρα, Γιώργο μου. Ότι αν ήταν, όπως λέτε εσείς, άδικος και κακός άνθρωπος, πώς τον άκουσε ο Θεός και έκανε ένα τέτοιο μεγάλο θαύμα. Ναι, ναι, ωραία. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να είναι άγιος του Θεού αυτός και να τον ακούσει ο Θεός. Πολύ λογικό. Ναι. Ναι. Αν δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε, κανένα θαύμα. Του είπαν εκείνοι, θυμωμένοι, εσύ γεννήθηκες μέσα στην αμαρτία και έρχεσαι να διδάξεις εμάς. Και τον πέταξαν έξω. Τελειώνουμε. Άκουσε ο Ιησούς, τον πέταξαν έξω και βγήκε και του είπε, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Απεκρίθηκε εκείνος.
Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψεις αυτόν, είπε ο Ιησούς. Και τον είδες, και αυτός που μιλάει τώρα, εκείνος είναι. Άρα το νόημα, κύριε Τσακλή, γιατί πάμε στη λήξη. Και αυτός είπε, πιστεύω, Κύριε, και τον προσκύνησε. Ναι. Είπε ο Ιησούς, για να γίνει κρίση ήρθα στον κόσμο, ώστε εκείνοι που δεν βλέπουν να δουν. Εννοεί και την πνευματική όραση, έτσι. Να δούμε λίγο το νόημα του Ευαγγελίου και να περάσουμε στην επιμήτειο να κλείσουμε. Για πέστε μας, κύριε Φουντουλάκη, λιγάκι. Όχι, πείτε μας, Κύριε, θα έλεγα ότι αποδεικνύεται η θεότηση του Χριστού κατά πρώτο. Ναι, ακριβώς, κατά εξαίσιο τρόπο. Ναι, να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Πραγματικά, νομίζω ότι κάθε τέτοια παραβολή είναι πολύ διαφωτιστική. Έχετε κάνει εξαιρετική ανάλυση και τα σχόλιά σας με εντυπωσιάζουν. Ναι, το λέτε παραβολή, αλλά είναι πραγματικό το γεγονός, βέβαια. Αυτό είναι ιστορικό το γεγονός. Ναι. Α, είπα παραβολή, δεν εννοώ παραβολή. Δεν πειράζει, καλά, κατάλαβα εγώ. Ασφαλώς. Και πράγματι η ανάλυση δίνει το όλο νόημα της. Να πούμε όλοι ένα συμπέρασμα γιατί ένα δίλεπτο για να κλείσουμε. Κύριε Ατζακλή, ξεκινάμε και να πάμε στο κύριο Ψιόν. Ένα επιμήθειο συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής για να πάμε στο κλείσιμο. Ο άξονας της ζωής μας μετά τους αρχαίους Έλληνες γίνεται ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο νεκρεγέρτης του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Εκείνος που έβγαλε τον άνθρωπο από τον θάνατο και τον έφερε στην αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αποφάσισε, θα το πω έτσι, να βάλει τους Έλληνες μέσα στο παιχνίδι της σωτηρίας της ανθρωπότητος με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνικό λόγο, με την πραότητα που διακρίνει τον Έλληνα τη φιλοσοφία του. Και εμείς οι σύγχρονοι, κύριε Φουντουλάκη και κύριε καθηγητά μου, κύριε Καμπιτσιόνη, θα έλεγα ότι έχουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη υποχρέωση να συνεχίσουμε το έργο αυτό της διαφωτίσεως. Κύριε Καμπιτσιόνη, είναι ένα επιμήθειο. Βεβαίως, εσείς το κάνετε στην Αμερική με τον τρόπο αυτό και είστε αξιόπινοι. Να είστε καλά. Έχουμε αποστολή να κάνουμε ακριβώς αυτό και σας βεβαιώ ότι φροντίζω το καλύτερο στο δικό μου χώρο. Να είστε καλά. Παροτρύνω όλους τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο, διότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειάζεται να φτιάξουμε χαρακτήρες και να αναστηλωθούμε. Στο ένα λεπτό περίπου έχει μείνει, κυρίες και φίλες και φίλοι, να ανακεφαλαιώσω. Βλέπει να εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Μιλήσαμε σήμερα για τον ελληνοξενικό πολιτισμό. Βλέπουμε και τα συγγράμματα, την όλη τη δραστηριότητα την οποία έχω. Σαν εκπομπή, πολλές φορές προτείνουμε, προβάλλουμε βιβλία, ιδέες, σκέψεις, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Είναι της ψυχής κάτι σημαντικό, η ηρεμία της ψυχής, τα ψυχικά προβλήματα, τα ψυχικά νοσήματα της εποχής. Όλα αυτά τα εξετάζω. Η σύμπραξη ουσιαστικά όλων φορέων, όπως είπε και ο κ. Καμπιζιώσης, ο καθηγητής μας, είναι κάτι σημαντικό. Το επόμενο βιβλίο είναι είναι η έννοια του χρόνου. Ο χρόνος ουσιαστικά, όπως παρουσιάζεται, η αξιοποίηση του χρόνου μέσα στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Μιλάω για το τρίτο βιβλίο, για τον Πλοτίνο, για τον νεοπλατωνισμό, για την έκσταση του ανθρώπου, μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος και να οδηγηθεί σε υπερκόσμιες καταστάσεις. Το ζητούμενο της εποχής μας είναι να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Βλέπουμε και το επόμενο βιβλίο. Είναι η φύση και ο νεοπλατωνισμός που μέσα σε ενεάδες ο Πλοτίνος μίλησε για την ψυχή, για το νου, για πολλά πράγματα μέσα στις πραγματείες του. Θα τα εξετάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Το επόμενο βιβλίο που έχει εξετάσει και ο καθηγητής μας, κ. Καμπιζιώνης, είναι Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Με τους δύο αυτούς κόσμους και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, το πέμπτο βιβλίο. Τώρα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τα θέματα, για τα ερωτήματα, για τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, για τα DVD του κυρίου Ατζακλή. Σε λίγο που θα κλείσουμε, θα δείτε και τους χορηγούς, τους sponsors που βοηθούν αυτή την προσπάθεια. Και όποιος επιθυμεί να προβάλλει τις ιδέες του και τις σκέψεις του, μπορεί να το κάνει τώρα το τηλεφωνικό μας κέντρο και για τις προσφορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Να είστε καλά από τον καθηγητή που τον ευχαριστούμε και είναι ιδιαίτερη τιμή που ήταν κοντά μας, τον κύριο Ατζακλή. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Και θέλω να παροτρύνω όλους αυτούς που αγαπούν τα πνευματικά αγαθά να υποστηρίξουν την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία σας λόγια. Καλό σας βράδυ, αύριο το πρωί η αγαπημένη σας εκπομπή σε επανάληψη.